Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στη Σιτία, καθώς όλα τα βλέμματα στράφηκαν εκεί το διήμερο από τις 7 έως τις 9 και σήμερα δηλαδή Απριλίου για το Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου Αθήνα 2022. 30 διεθνούς φήμης κριτές αξιολόγησαν πάνω από 550 δείγματα ελαιολάδου από όλη την Ιφίλιο, ενώ η φετινή είναι η 7η διοργάνωση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Σιτία, εκεί που μας περιμένει και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Γιώργος Ζερβάκης. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Για να δώσουμε τα μηνύματα. Καλά. Χαρά μας. Για να δώσουμε τα μηνύματα τα οποία βγήκαν από αυτό το διήμερο. Ένα διήμερο που πραγματικά ήταν διαφήμιση για τη Σιτία, για την Κρήτη, αλλά και για το ελαιόλαδο της χώρας μας. Καταρχήν να πούμε ότι η σύνδεσή μας αυτή τη στιγμή γίνεται από ένα χωριό μαγευτικό της περιοχής του Πεύκους, όπου γίνεται το κλείσιμο του διαγωνισμού. Είναι, όπως είπατε και εσείς, θεωρώ μια διαφήμιση όχι για τη Σιτία μόνο, αλλά για όλη την Κρήτη, διότι το ελαιόλαδο της Κρήτης είναι φημισμένο, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε περιοχή. Ήταν μια γιορτή πραγματικά. Θεωρώ ότι οι φιλοξενούμενοι μας εκτίμησαν την κριτική φιλοξενία. Εμείς δώσαμε όλο μας το καλό εαυτό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε μια τέτοια τόσο δύσκολη διαδικασία. Εκτιμώ ότι όλα κίνησαν ομαλά και περιμένουμε την τελετή απονομής των βραβείων στο Ζάπιο Μέγαρο, το οποίο θα γίνει σε δεύτερο χρόνο στην Αθήνα, για να μάθουμε τα αποτελέσματα. Άρα εκεί θα μάθουμε και τα αποτελέσματα, λοιπόν. Και ποια ήταν και η θέση των ελληνικών ελαιολάδων. Ποια είναι τα μηνύματα που πήρατε από όσους βρέθηκαν στην Σιτία? Είπατε ότι έμειναν ευχαριστημένοι, γιατί είναι ένας διαγωνισμός με διεθνούς φήμης, όπου καταλαβαίνουμε ότι συγκέντρωσε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Να σας πω ότι από τους διοργανωτές είχαμε τη διαβεβαίωση ότι ο 7ος διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώθηκε στη Σιτία, ήταν όχι ίσως, ήταν σίγουρα ο καλύτερος διαγωνισμός που έχουν διοργανώσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι τιμή για όλους μας, διότι όπως καταλαβαίνετε, αποδείξαμε για άλλη μια φορά σαν κριτική ότι ο τόπος μας είναι χαρισματικός και έχει πάρα πολλές δυνατότητες, τις οποίες αρκεί να τις εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών, να τις αξιοποιήσουμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε την προστιθέμενη αξία εκείνη που έχουν ανάγκη και τα κριτικά προϊόντα, αλλά και έχουν ανάγκη όλοι οι δημότες μας. Αν μη τι άλλο, ο πρωτογενής μας τομέας αλλά και ο τουρισμός είναι τα δυνατά μας χαρτιά, κύριε Δήμαρχε, και νομίζω ότι ο συνδυασμός αυτών είναι που μπορεί να αποφέρει και πολλούς καρπούς σε μια δύσκολη περίοδο. Σωστά. Και πρέπει όλοι να συστρατευτούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ελπίδα όλων είναι να τελειώσει και το βάσανο που έχουμε στα βόρεια σύνορα, ούτως ώστε να μπούμε σε μια κανονικότητα η οποία, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα μας ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά τα νομισματικά ζητήματα που είχαμε, μετά τον κορονοϊό, τώρα τον πόλεμο. Θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους να μπορέσουμε να χαρούμε τις ζωές μας και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, όπως σας είπα, εις όφελος των τοπικών κοινωνιών. Πάντως, τέτοιου είδους διαγωνισμοί με την εμβέλεια που έχουν, όπως αυτός ο διαγωνισμός, αποτελούν μια πραγματική διαφήμιση. Να πούμε ότι είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος κάθε χρόνο πραγματοποιείται σε διαφορετική περιοχή. Για αυτή τη χρονιά επιλέχτηκε η Σιτία, με ό,τι έτσι αισιόδοξο σηματοδοτεί αυτό. Ποια είναι τώρα, έτσι και για να σας αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι σας περιμένουν κιόλας, ποια είναι η εικόνα σας και για την τουριστική σεζόν που έρχεται? Δεν μπορώ να σας ζητήσω ένα σχόλιο. Είστε κι εσείς ένας δήμος που στηρίζεται στο τουριστικό προϊόν? Ελπίδα όλων, όπως σας είπα, είναι να ησυχάσουμε επιτέλους με τον πόλεμο. Θεωρώ ότι τα δεδομένα είναι μέχρι τώρα πάρα πολύ καλά. Φαίνεται ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ταξιδέψει. Όλοι μας είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν οι προσδοκίες όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με το κομμάτι του τουρισμού, που όπως ξέρετε και εσείς είναι ο στυλοβάτης της Κρήτης, να μπορέσουν να ευοδοθούν. Χρονιά που έρχομαι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ουσιαστικά, όχι μόνο μας δώσατε το κλίμα που επικράτησε το διήμερο αυτό λόγω του Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου Αθήνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε λοιπόν και κλείνει, ρίχνει αυλαία αυτή την ώρα στην Σιτία. Ήσασταν και λίγο σε ρόλο ανταποκριτή, μιας και είσαστε σε ζωντανή σύνδεση από εκεί που αυτή την ώρα κλείνει ουσιαστικά αυτό το διήμερο. Να σας ευχαριστήσω το τριήμερο, να σας ευχαριστήσω θερμά.